έγινε σήμερα είναι η τρίτη φορά που γίνεται μέσα σε 20 μέρες και θα συνεχίσει να γίνεται γιατί είναι η περιοχή του πιο υψηλού κινδύνου. Τηρούμε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν παρεκκλίνουμε καθόλου από τις οδηγίες αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πάρει τα εύσημα από όλο τον κόσμο, η Ελλάδα, για τα μέτρα που έχει πάρει έγκαιρα και τα τηρεί κατά γράμμα. Και θα ήθελα να ευχηστήσω την προσοχή να μην παρεκκλίνουμε καθόλου αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Από τη Διεύθυνση Πρόνοιας να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι αυτή τη στιγμή υλοποιείται ένα πρόγραμμα για τους Ρωμά, για τους οικισμούς τους. Έχει έρθει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για να υλοποιηθεί για τους οικισμούς και τον Ρωμά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Καθαριότητας και με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Χίου. Έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα για ενημέρωση των πολιτών των Ρωμά. Αυτή τη στιγμή κάνουμε απολίμαση στους οικισμούς τους και στα σπίτια όπου μένουν σε όλο το νησί και σε λίγο καιρό θα γίνει και μια τροφοδοσία με το πρόγραμμα που μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, νερά, χλωρίνες, απορρυπαντικά. Ενημερώνουμε και τους πολίτες των Ρωμά να μένουν και εκείνοι στα σπίτια τους, πάντα βέβαια με τη συμβουλευτική, με τη Συμβουλή της Πολιτικής Προστασίας, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα μαζί.